Να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, βουλευτή Αχαία. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε, κύριε Καραθανασόπουλε. Σε μέρα με πολλέ εξελίξει. Τα ξημερώματα yeah. είχαμε συμφωνία από τι ε, Βρυξέλλε. Πώ βλέπετε καταρχήν τη συμφωνία αυτή, Κοιτάξτε, η συμφωνία η οποία έγινε αποτελεί έναν συμβιβασμό. Ένα προσωρινό συμβιβασμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία βεβαίω ούτε μπορούν να συγκαλύψουν τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Αντιθέσεις που σε συνθήκες κρίσης οξύνονται, οικονομικές κρίσεις, με φυγόκεντρα στάσεις οι οποίες υπάρχουν. και από αυτή την άποψη βεβαίως η όποια συμφωνία είναι δεν έγινε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων και των υπόλοιπων στρωμάτων. Ήταν μια διαπάλια ανάμεσα στη ισχύρια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βγουν περισσότερο κερδισμένοι μέσα από αυτά τα πακέτα και του Ταμείου Ανάκαψης αλλά και του επόμενου προγράμματο του Πολιτού, του ΕΣΠΑ του 2021. Βστόσο, ο κ. Μητσοτάκη είπε: επιστρέφει, επιστρέφει με 70 δι. Επιστρέφει θα... με 70 δι, όμω με όρου πολύ ε, επώδυνους. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίω τα 70 δι είναι γνωστό προ τα που θα κατευθυνθούν. Ε. Υπάρχει επιλεξιμότητα τη της χρηματοδότησης, τέτοια είναι σε προγράμματα που αφορούν τη λεγόμενη πράσινη οικονομία, πράσινη, ε, πράσινες επενδύσεις, στα ζητήματα της ψηφιακής πολιτικής και βεβαίως σε θέματα τα οποία αποτελούν πρωταρχικό στόχο του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό το πακέτο. Φαίνεται όμω ότι κρατάμε σταθερά τα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική. Ναι. Αυτό είπε τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου το πρωί στι 7 ο κ. Μητσοτάκη. Και αυτό μα ενδιαφέρει μας πάρα πολύ. Ενδιαφέρει όμω, ε, λέω ότι συνολικότερο να το δούμε πρώτο και να πάμε και στα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική. Ε, το πακέτο αυτό συνοδεύεται κατά πολλού όρου ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόγραμμα ανάπτυξη, να κατατεθεί αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξη. Ότι θα αξιολογείται θα διαρκώ η εφαρμογή διαρκώσει του. Εφαρμογή. Όχι δηλαδή, μόνο μιλάμε... για εμά όμω, κύριε μιλάμε... Καρμαζόπουλε, μιλάμε... για όλα τα κράτη. Τα... Βεβαίω, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει ένα μνημόνιο για όλου του λόγου τη Ευρώπη. Με το Ταμείο Ανάκαμψη. Και λέμε φτιάχνει ένα μνημόνιο γιατί ακριβώ πέρα από τα προγράμματα αναπτυξιακά θα, θα εκτιμούνται και μια σειρά με... λεγόμενε μεταρρυθμίσει που άμα δούμε και τι προτάσει τη Επιτροπή των Σοφών με επικεφαλή τον κύριο Πισαρίδη, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποια ελάχιστα δικαιώματα έχουν αναπομείνει ε, εργασιακά, όλα αυτά θα τσακιστούν στον οδος, μπροστά στον οδοστορωτήρα τη θωράκη ανταγωνιστικότητα και το συμφερό των συμφερόντων των μεγάλων Είναι κακή αξιολόγηση, δημιουργών. λέτε, το να γίνεται αξιολόγηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ε, γιατί εξαρτά, τα εξ, εξ, και ε, κοιτάξτε, εξαρτάται για ποιο σκοπό γίνεται η αξιολόγηση. Αν γίνεται για σκοπό η αξιολόγηση του πόσο υλοποιείται η αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αποτελεί δαμόκλειο σπάθη. Και το... Σημασία έχει και το μείγμα ποιο θα είναι δανείων και επιδοτήσω αν θα αλλάξει ναι, τώρα αυτό, που αυτό άλλαξε όμως, και το ποσό στο αυτό συνολικό ταμείο. Αυτό είναι όμως αυτό όμως δεν αλλάζει. Είναι ένα έσπα, έσπα, όπως είπε ο κύριος ναι. Μουσουδάκης, είναι ένα έσπα. Ναι, ένα, ένα, ένα ακόμη. Αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει επί της ουσίας το γεγονός ότι ο λογαριασμός θα έρθει. Είτε είναι επιδότηση είτε είναι δάνεια ο λογαριασμός θα έρθει. Θα πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπη τα τεράστια αυτά πακέτα σωτηρίας των επιχειρηματικών ομίλων. Από την άλλη χρειαζόμαστε ρευστότητα ε, σε στην κατάσταση την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε, ε, το θέμα είναι ποιος τη χρειάζεται. Όταν λοιπόν εγώ θυσιάζω τις ανάγκες των εργαζόμενων, μειώνω το βιωτικό τους επίπεδο και το συμπίεζω και περισσότερο για να, ε, για να ε, ταΐσω του επιχειρηματικού ομίλου, το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι μια αντιέξοδη λογική, μια αντιλαϊκή λογική. Και το βλέπω ναι, αυτό... Αλλά οι επιχειρήσει φέρνουν και θέσει εργασία. Ε, οι επιχειρήσει γίνονται με σκοπό το κέρδο. Ε, οι θέσει εργασία προκύπτουν από το γεγονό τους ότι αν δεν υπάρξουν εργαζόμενοι, δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή και δεν μπορεί να υπάρξει κέρδο. Άρα είναι, το, βάθος, είναι το, αναγκαίο, κακό για τον επιχειρηματία οι εργαζόμενοι. Ε, από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμεί λέμε πολύ καθαρά ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία το μόνο που τους διασφαλίζει, το μόνο που θέλουν να διασφαλίσουν είναι τις, επιχειρηματικού τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τους εργαζόμενους. Γιατί αν θέλουν να διασφαλίσουν τους εργαζόμενους τότε δεν θα δέχονταν να υπάρχουν ανατροπές εργασιακές σχέσεις Όπω αυτά τα οποία έγιναν και με τι πράξει νομοθετικού περιεχομένου, την εκπεριτροπή σε εργασία η οποία θα γίνει το πρόγραμμα συνεργασία που είναι κατ'εξοχήν αντεργατικό πρόγραμμα, γιατί μειώνει κατά 20% τι αποδοχέ των εργαζόμενων και όλα αυτά με χρήματα που το λέω και πάλι τα πληρώνουν ο λαό, τα πληρώνουν οι λαοί. Το μεγάλο κεφάλαιο έχει σκανδαλώδει φοροαπαλλαγέ και φοροαποφυγέ. Τη στιγμή που ο λαός, το επόμενο διάστημα θα πληρώσει και το φόρο εισοδήματο και το νεονέφια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, αρμέγουμε το λαό. Για να ταΐσουμε του επιχειρηματικού ομίλου. Τη ρευστότητα δηλαδή, των επιχειρηματικών ομήλων την πληρώνει Αν ο λαό τη Ελλάδα. Έχουμε και του φιδωλού για να πάρουμε κι εμεί κάποια χρήματα. <laughs> ναι, γιατί θέλανε περισσότερο να εξυπηρετήσουν τι δικέ του επιχειρηματικού ομίλου και όχι τη Γαλλία, τη Ιταλία, τη Ισπανία ή τη Ελλάδα. Ε, σου λέει: Εμεί έχουμε πρωτογενή πλονάσματα αλλά λοιπόν, εμεί μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από μόνοι μα του επιχειρηματικού ομίλου και δεν χρειάζεται να μοιράσουμε κάποια ψίχουλα και στου υπόλοιπου ομίλου που έχουν σημείο αναφορά στην Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελλάδα. Οι χώρε του Νότου ακούστηκαν πιο πολύ από ότι σε προηγούμενε συζητήσει τέτοιου τύπου, σε προηγούμενε συνόδου, δηλαδή συνασπίστηκαν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Και προσέξτε, και ο συνασπισμό των χωρών του Νότου δεν αλλίωνε το χαρακτήρα του προγράμματο. Δηλαδή, επί του ποιο ήταν, αν θα πάρουν λίγα περισσότερα η επιχειρηματική ομιλία, όχι αν θα ανακουφιστεί η λαή του Νότου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα πάρουν περισσότερα χρήματα, η επιχειρηματική ομιλία του Νότου και όχι αν θα ανακουφιστούν. η του Νότου. Δεν είχαν δηλαδή διαφορετικό μείγμα. Είχαν διαφορετικά επιμέρου συμφέροντα που ήθελαν να εξυπηρετήσουν. Εσεί θα καταθέσατε προτάσει, είπε ο κ. Μητσοτάκη, θα ακούσει τι προτάσει όλων των κομμάτων για να καταλήξει μια πρόταση, ένα σχέδιο, το οποίο θα καταθέσει στην Κομισιόν στι 15 Οκτωβρίου. Κοιτάξτε, οι δικέ μα προτάσει βγαίνουν να είναι στο απέναντι. Κινούμαστε σε άλλη κατεύθυνση. Η προτάση του ΚΚΕ είναι πρώτα απ' όλα ε, βελτίωση τη θέση του εργαζόμενου, το του επαγγελματίου, του, του αγρότη μέσα από μια ε, πορεία να, εξέλιξης της οικονομίας. Θα τις καταθέσετε ωστόσο τις προτάσεις σας, αυτο... αν είστε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αυτό όμως βρίσκεται σαν αντίθετη. Δηλαδή, ε, 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 εμείς λέμε ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής για να μπορέσει να βελτιωθεί η θέση του εργαζόμενου αποφασιστικά, για να μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη που να εξυπηρετεί ε, τα, τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει συγκερασμός, δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο ΚΚΕ και στη Νέα Δημοκρατία συγκερασμός σε ζητήματα, σε προτάσεις που αφορούν το επόμενο, την επόμενη μέρα τη ελληνική οικονομίας. οικονομία. Πάντω η Γερμανία φαίνεται ότι θέλει να αφήσει ένα αποτύπωμα στη διάρκεια τη γερμανική Προεδρίας, ε, θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι αναλαμβάνει και έναν ρόλο διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά την κατάσταση με την ε, Τουρκία. Εσεί πώ βλέπετε τι εξελίξει σε αυτό το πεδίο, ε, Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει ο χαρακτήρα τη. Ανεξάρτητα τι διαθέσει τη Γερμανική Προεδρία, που οι διαθέσει τη Γερμανική Προεδρία δεν αμφισβητούν την πορεία εξέλιξη εξ εξ των πραγματών. Άλλωστε θα είδατε τι χλιαρέ αντιδράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί Γερμανική Προεδρία και την προκλητική απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει ένα μουσείο παγκόσμια κληρονομιά σε τζαμί, την Αγία Σοφιά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η, 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 η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να τη βάλουν στην άκρη. Ε, προσπαθούμε κάθε τρόπο και με μυστικέ διαπραγματεύσει και το ΝΑΤΟ και η Αμερικανική αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να την στο περισσότερο με τα δικά του συμφέροντα. Ναι, γιατί είναι και μέλο του ΝΑΤΟ. Αποσ... Ακριβώ αποσπώντα. Την, την από την ε, Ρώση, από την όποια ρώσικη επιρροή υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και από αυτήν την άποψη, επειδή η Τουρκία είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, μετά τον Ηνωμένο Πολιτών το Στρατό, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για τα συμφέροντα αυτών των υπεραλιστικών οργανισμών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, <στον> όχι μόνο δεν μπαίνει στο περιθώριο η Τουρκία, αλλά αντίθετα, όλο και περισσότερο, α το πούμε έτσι, ε, στηρίζεται με έμεσο τρόπο στι παράλογε διεκδικήσει τι οποίε έχει και στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο στο, στην, στην προσπάθεια να υλοποιηθεί το Αμερικάνικο και Ανατολικό σχέδιο τη συνδιαχείριση. Και τώρα έχουμε και εξελίξει με την Αίγυπτο στην Λιβύη. Δεν ξέρω αυτέ πώ μπορούν να επηρεάσουν ένα ακόμα αφή... το οποίο, περισσότερο. ένα το οποίο βράζει και όσο εμπλεκόμαστε περισσότερο σε αυτού του σχεδιασμού, τόσο η κίνδυνη για το, για, το λαό, τον ελληνικό αλλά και για του λαού τη περιοχή είναι πολύ μεγάλη για ένα θερμό μεγαλύτερε ή μικρότερε έκταση επεισόδιο. Ε, αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα μα. Πώ διαβάζει, για να περάσουμε και σε άλλο θέμα, το Κόμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα της ε, τα όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα η Καθημερινή και την αντιπαράθεση μετά που υπάρχει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το μάτι. Κοιτάξτε, εμεί θεωρούμε ότι <κυκ> είναι μια ακόμη προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι βασικέ αιτίε. Γιατί ανεξάρτητα αν υπήρξαν αυτά τα γεγονότα ως γεγονότα, η ουσία είναι το εξή ότι δύο χρόνια τώρα, μετά τη μεγάλη τραγωδία, όχι μόνο δεν έχουμε σαφή επιμερισμό των ευθυνών και της πραγματικής αιτία για την καταστροφή η, η οποία είχε και πάρα πολλούς θανάτους ε, στην περιοχή ε, και μέτρα ε, αντιμετώπισης και θωράκισης της περιοχής από τυχόν νέε ενέργειες αλλά και ακόμη δεν έχουμε ούτε καν την αποκατάσταση των πληγέντων. Ήδη υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει στις δύο χρόνια τώρα Τη ε, Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Είναι περίπου, στην νομίζω, πληροχή. 150 οικογένειε που πήγαν. Αξίωσα, άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μετά από δύο χρόνια μετά από αυτή τη φωνική καταστροφή να μην έχουν προχωρήσει καν οι βασικέ ανάγκε που είναι οι ανάγκε στέγαση μια οικογένεια δεν μπορεί να μένει σε κατασκήνωση τώρα, δύο χρόνια μετά, για να μπορεί να κάνει πειράματα. Τώρα με άρα... τι συνομιλίε όμω που ε, 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 ακούσαμε. Ε, και... Τώρα, το κατά πόσο και... αυτέ οι συνομιλίε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δείχνουν όλη την πραγματικότητα. Έχει αυτό ένα ζήτημα από το οποίο θα πρέπει να το δει η δικαιοσύνη. Αλλά αυτό το, το γεγονό δεν πρέπει να αποτελέσει μικρο, μικρο, προσπάθεια μια μικροκομματική αντιπαράθεση. μενω ότι προσπαθούσαν να συγκαλύψουν ή δεν λένε ότι τώρα μα κυνηγάνε και μα έχουν στοχοποιήσει η κυβέρνηση και από αυτή την άποψη να, να μην συζητηθεί η ουσία του ζητήματος. Υπέξε ζούμε εξεταστικής... στην εποχή των ηχογραφήσεων. Ζούμε, ζούμε, ζούμε δυστυχώς στην εποχή, στην οποία προσπαθούν κάτω από τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίε εμεί τις θεωρούμε απαράδεκτες διαδικασίες, αυτές οι ηχογραφείς και η αξιοποίησή του, Η εποχή των, 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 των κουκουλοφόρων μαρτύρων, των προστατευόμενων μαρτύρων, είναι εποχές οι οποίες ε, αμφισβητούν επί της ουσίας ε, συλλογικά και ατομικά δικαιώματα. Και αν αισθάνεται ο ότι απειλείται και θέλει να διασφαλιστεί με έναν τρόπο... Εμείς έχουμε την άποψη ότι περισσότερο σε διασφαλίζει κάτι, αν το σε επώνυμα... Παρά ανώνυμα. Mm -hmm. Γιατί αν συμβεί κάτι σε ένα ανώνυμο, δεν θα ξέρω για ποιο λόγο του συνέβη. Ναι, yeah, mm. αλλά πρέπει να υπάρχουν και αποδείξει. Ε, είναι μια αυτή την άποψη, μεγάλη συζήτηση που ε. έχει ανοίξει αυτό. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί έχουμε ε, ζήσει ε, πολλέ ε, ηχογραφίε, έχουμε ακούσει αυτό το διάστημα. Έτσι, και οι οποίε μπορεί... έχουν συζητηθεί και στην ε, προκαταρκτική επιτροπή. Προ έτσι. Έχουμε αύριο για την ψηφοφορία. Εμεί θεωρούμε λοιπόν ότι αυτέ οι διαδικασίε, οι οποίε είναι διαδικασίε οι οποίε γίνανε με παράνομο ε τρόπο. Ε, δεν μπορούν να αποτελούν αποδεκτικά στοιχεία, γιατί και μπορούν να αλλοιώσουν χαρα, το χαρακτήρα και τα περιστατικά, και ταυτόχρονα δεν μπορεί η, η κοινωνική ζωή και η οικονομική ζωή να ε, περι, περιστρέφεται γύρω από τέτοιου είδους συνομιλίες. Θα σας συνηγορήστε σε εξεταστική, ε, για τον υπόθεση για το μάτι. τώρα, να δούμε αν θα έρθει καταρχάς. Έχουμε πικρή εμπειρία από τι Εξεταστικέ Επιτροπέ και τι Προανακριτικέ Επιτροπέ. Δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν σε μια προσπάθεια συγκάλυψη των ζητημάτων. Τώρα από εκεί πέρα, εφόσον έρθει η πρόταση, θα το εκτιμήσουμε ω κόμμα τι θα πράξουμε. Αλλά αυτό το οποίο τονίζουμε και στο πόρισμα, τη δήλωση που καταθέσαμε ε, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών τη Επιτροπή για τον Παπαγγελόπουλο, είναι ακριβώ ότι δεν μπορεί η Βουλή να μετατρέπεται σε δικαστικό σώμα. Ε... Αυτό όμω είναι κάτι που προβλέπεται από τι διαδικασίε τι κοινοβουλευτικέ. Ναι, δεν είναι ε, αυθαίρετο. Δεν είναι αυθαίρετο. <συντήριο> Βεβαίω δεν είναι αυθαίρετο. Όταν είχε γίνει συνταγματική αναθεώρηση το είχαμε προτείνει ω ΚΚΕ και το το αρνήθηκαν όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και το κοινά. Και σήμερα ο καθένα από τη δικιά του σκοπιά αναδεικνύει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μια απόφαση πλειοψηφία πολιτική. Και όχι, νομ, δεν βασίζεται σε νομικά ελλείμματα. Άρα, ποια θα είναι αύριο η στάση σα ε, στην Ολομέλεια ε, τη Βουλή. Ε, Κοίταξτε, η στάση μα, όπω λέμε και στη δήλωση την οποία καταθέσαμε, είναι ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τέτοιου είδου διαδικασία. Ε, Καταψηφίζοντα παρόν, ε, μη ψηφι, με μη συμμετοχή. Κοιτάξτε, το, το, Έχει σημασία. Η... Ναι, το πιο πιθανό είναι να μην συμμετέχουμε καθόλου στην διαδικασία ψηφοφορία. Mm -hmm. Είναι κάτι το οποίο θα καταληθεί. Ε, αλλά όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, και με το πόρισμα της επιτροπής που είχε συστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για την ΟΒΑΡΤΕΣ αλλά και με τα ζητήματα της ε, διεύρυνσης του κατηγορητήριου, αλλά και της συγκρότησης της κρυμμένης επιτροπής, δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία της ψηφοφορία. Έχουμε όμω και μια παράλληλη διαδικασία που αφορά την κυρία Τουλουπάκη και την άσκηση ποινική δίωξη. Αυτό πώ το βλέπετε, πώ λειτουργεί σε σχέση ε, με την ε, υπόθεση του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Κοιτάξτε, ε, να βάλουμε το γενικότερο ζήτημα, κατά τη γνώμη μα, γιατί όλα όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή και τα οποία προσπαθούν να συγκαλυφθούν είναι ακριβώ ένα. Πώ να το πω, Μια συζήτηση, καταγγελίε από δικαστικού λειτουργού, οι οποίε κατήχαν ή κατέχουν υψηλέ θέσει στη δικαστική ιεραρχία και οι οποίες είναι σαν να μίλαγαν εκπρόσωπικά μόρας. Mm -hmm. Το λέω με τόσο πολύ σοβαρότητα και με τέτοιο τρόπο που αναδεικνύει δηλαδή ότι μέσα στο δικαστικό σώμα υπάρχουν αντιμαχόμενες ομάδες υπάρχουν προσπάθειες συγκάλυψης μεγάλων υποθέσεων και ενδεχομένα που πιο από αυτά κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα και υπάρχουν καθυ... συνεχείς ε, Παρεμβάσει από μεριά των κυβερνήσεων. Όλων των κυβερνήσεων. Αλήθειε θα ναι. μάθουμε. Γιατί είπατε για τι υποκλοπέ. Στην περίπτωση του κ. Καλοβρίτσα, έχουμε βγάζει. επώνυμη καταγγελία, έτσι. Ε, μόνο που κόρακο κουμάτι δεν βγάζει. Ε, θα βρουν τρόπο να συγκαλύψουν τα ζητήματα όπω γίνανε και στο παρελθόν σε κάτι τέτοιο. Απλώ ο καθένα βγάζει κάποιο πιόνι για να δείξει ότι έχω κάποια στοιχεία. Άρα λοιπόν σε, αντίθετη, σε αντίστοιχη ανάλογη περίπτωση κανόνισε κι εσύ. Mm -hmm. Είναι δηλαδή ένα παιχνίδι εκβιασμών επί τη ουσία, χωρί ε, να αναδειχθεί η ουσία του ζητήματο. η ουσία του ζητήματο είναι ότι υπάρχουν. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ανοιχτή, ε, ανοιχτό το ενδεχόμενο για ειδικό δικαστήριο. Εκεί η είναι ουσία, μια άλλη διαδικασία. Η ουσία του ζητήματο είναι ότι μέσα από όλε αυτέ τι διαδικασίε προκύπτει με σαφήνεια ότι οι κυβερνήσει εκτό από του νόμου που εξυπηρετούν συλλογικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα έχουν και ιδιαίτερους δεσμούς με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Αυτοί οι δεσμοί είναι αυτοί που ανοίγουν την πόρτα της ύψης, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όλες οι κυβερνήσεις το είχαν, όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε. δεύτερο στοιχείο ε, με τη δικαιοσύνη από τη στιγμή που ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση η ηγεσία του δικαστικού σώματος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι είναι ε, να ε, 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 ιδιαίτερα ευάλωτη σε κυβερνητικέ ε, επιλογές, σε κυβερνητικέ απαιτήσει για τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων. Και από αυτή την άποψη, ε, αυτό το οποίο είχαμε πει στη συνταγματική αναθεώρηση, ότι δεν μπορεί οι δικαστέ να ορίζονται από την κυβερνητική πλειοψηφία, από την ε, εκάστοτε κυβέρνηση και ότι πρέπει να εκλέγονται από την Η διάσκεψη πρόεδρων δεν έχει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ε, είναι τυπική. Ναι. Το Υπουργικό Συμβούλιο επί αποφάσισε το Υπουργικό Προσυμβούλιο. Εισηγείται, και... εισηγείται και εισηγείται πράδυνα στη διάσκεψη πρόεδρων, της Βουλής. Η διάσκεψη πρόεδρων δίνει συμβουλευτικά τη γνώμη της, αλλά την τελική απόφαση την έχει το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Αυτό είναι πρόκληση. Εμείς λέμε καθαρά ότι δεν, αυτό έπρεπε να σταματήσει στην συνταγματική αναθόρηση και ότι να εκλέγεται, όπως ζητάνε και οι ενός στο δικαστικό χρόνια τώρα, ότι να εκλέγεται η, η ηγεσία της δικαιοσύνης από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα που να συμμετέχουν οι δικαστικοί με αντιπροσώπου τους και μια σειρά άλλοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα τέτοιο ρόλο σε μια προσπάθεια απογαλακτισμού, αν και απόλυτη απογαλακτισμό δεν μπορεί να υπάρξει, ανάμεσα στην δικαστική εξουσία και στην νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία. Κύριε Καραδασόπουλε, πληροφορήθηκα ότι ξεχύλησε το στόμιο στη Λάρισα, στην διήμερη αντιπεριαλιστική κατασκήνωση ναι. τη ΚΝΕ. Και μάλιστα πληροφορήθηκα ότι τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. τα ναι, με άλλο, θερμομέτρηση, με Και, τα και πάντα. οι φωτογραφίε οι οποίε <laughs> υπήρχαν. Πιστεύετε Ελείς... ότι τίνουν βίκο όταν οι νέοι στο, στο μήνυμα τη ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Αυτό, αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι ακριβώ ότι σήμερα η νέα γενιά ε, πρέπει να μείνει δυνατή και πρέπει να υψώσει και τη φωνή τη. Ε, κάτω από αυτέ τι πρωτόγνωρε συνθήκε να μην ε, κλειστεί στο σπίτι τη. Και το να μην κλείσει το σπίτι σημαίνει ότι συμμετέχω, διεκδικώ και απαιτώ ε, για τα ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν τη ζωή μου για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, ήταν μια πρωτοβουλία την οποία η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα διοργανώνει ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, είχε ε, συμμετοχή ε, με, ε, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ε, και έδειξε ότι πραγματικά ε, και η Κομμουνιστική Ελλάδα ε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες ε, όχι μόνο δεν ανασταίνουν την πολιτική του δραστηριότητα αλλά αντίθετα ή την οργάνωση της πάλης του λαού αλλά αντίθετα προσπαθούμε να, 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 να διαμορφώσουμε το έδαφος ευρύτερων, ε, συμμετοχής ευρύτερων ε, λαϊκών και Αυτό συνδέεται και με τις πορείε που είναι ένα θέμα που το αναδείξατε πάρα πολύ και συνεχίζετε να το αναδεικνύετε. Πιστεύετε ότι αν φέρουν στο, στη στολή του οι αστυνομικοί ε, κάμερες, που είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, μπορούν να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αυθαιρεσία. Προσέξτε. Ε, είναι γεγονό ότι όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες δρούνε ε, προβοκατόρικα ε, τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί πρόκληση για την ίδια την, την ελληνική αστυνομία. Ότι τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες. Ναι, ε, πολλοί συλλαμβάνονται και βγαίνουν. Ε, ναι, το λέμε αυτό γιατί ακριβώς υπάρχει ένα, μια, μια υπόγειο, ας το πούμε έτσι, στήριξη τέτοιου είδου ομάδων από διάφορους κύκλους, που παίζουν ακριβώς αυτό το προβοκατόρικο ρόλο. Και το λέμε καθαρά ότι η ύπαρξη καμερών, στις στολές της αστυνομίας όχι μόνο δεν θα αποκαλύψει το χαρακτήρα και το ρόλο τους αλλά αντίθετα θα προσπαθήσει να στοχοποιήσει ε, τη δράση πρωτοπόρων συνδικαλιστών ε, μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Γιατί όμως τις πορείες του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ δεν ανοίγει ρουθούν ή γίνονται συντεταγμένα, οργανωμένα και έχουμε τα επεισόδια σε άλλες πορείες. Γιατί εμείς φροντίζουμε να περιφρουρήσουμε τις συγκεντρώσεις μας. Εμεί θέλουμε να καλέσουμε το λαό για συγκεκριμένο λόγο και έχουμε ευθύνη όταν καλούμε το λαό, την εργατική τάξη, τη ΛΟΥΡΕΑ, να συμμετέχει σε μια κινητοποίηση ότι θα συμμετέχουν για το συγκεκριμένο σκοπό και ότι δεν θα συμβεί, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην υγεία του, στη σωματική του αικαιρότητα από τη δράση τέτοιων προβοκατών και τραμπούκων. Ε, και ακριβώ παίρνουμε όλα τα μέτρα. Θα είδατε στην τελευταία συγκέντρωση που έκανε το Πάμε στο Σύνταγμα για την ε, στάση της ελληνικής αστυνομίας να σπρώξει προς τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ όλες αυτές τις τους, τους μπαχαλάκηδες, ας το πούμε έτσι, με τις βόμβες Μολότοφ και την ε, στάση την οποία κράτησε περιφρούρες της πορείας, απετρέποντας αυτό το προβοκατόρικο στην κυριολεξία σχέδιο της κυβέρνησης και της ελληνικής αστυνομίας να διαλύσει τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Δεν τα κατάφερε και από αυτή την άποψη ότι ο νόμος Ενάντια συγκεντρώσει, δεν θα παίξει το στόχο τον οποίο έχει, δεν θα βάλει δηλαδή το λαό και τι λαϊκέ αντιδράσει του γύψου. Θα μείνει στα χαρτιά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καναδά Σουπλό. Καλή συνέχεια για να σα ευχαριστήσω. Βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ε, πάντα υπάρχουν ζητήματα υπάρχουν και πάντα προκύπτουν καινούργια. Όπω είναι το πρόγραμμα Γέφυρα. Πάντα ρίξανε πολλά. Το οποίο θα τα πούμε στην Επιτροπή.